Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018. Μουντιάλ δεν έχει σήμερα. Τι δείχνει η ΕΡΤ? Επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή. Στο 1-0 είναι, Χρήστο μου. Για 4-3 το βλέπω. Να τελειώνει. Ναι, παίξτε το να πληρωθείτε. 4-3 θα λήξει, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε ώρα για Play Libero 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Χρήστος. Και όσοι σε πολύ λίγο στην παρέα μας, Χαρίλαος Χαρίτων, με το δικό του, συγγνώμη, κλασικό καθιερωμένο ιδιαίτερο σχόλιο εδώ στην εκπομπή μας. Χθες κάναμε εκπομπή, αλλά η εκτός ίντερνετ δεν μας ακούγατε, γιατί την ώρα της εκπομπής υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο από ό,τι διαπίστωσα, Χρήστο μου, έγινε και σε άλλες εκπομπές, δηλαδή να είμαστε πεσμένοι όσον αφορά το σήμα, τέλος πάντων. Μέσω διαδικτύου, βέβαια, χθες αρκετός κόσμος άκουσε την εκπομπή. Είχαμε και δύο συνεντεύξεις του Κώστα του Προύσαλη και του προπονητή του κολυβητικού των επιτυχιών, τον Μίλτο Χαλκιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε με Χαρίλο. Λοιπόν, εχθές στην Μίκρα έγινε ένα σημαντικό, όλα είναι σημαντικά, όπως και το χθεσινό ΔΣ. Για αρκετές ώρες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος μίλησαν, τα έβαλαν κάτω. Τα πράγματα δεν είναι καλά στο οικονομικό και αυτό δεν είναι η ανακάλυψη της Αμερικής που λέω τώρα. Και όλα εξαρτώνται από εκεί. Χρειάζονται χρήματα για πολλά. Για δικηγόρους, για την εκαθάριση, για τις ανανεώσεις, για τις μεταγραφές. Για τον Παύλο τον Μυροφορίδη, με τον οποίο χθες έγινε και μια άτυπη, με ή χωρίς εισαγωγικά, συνάντηση. Δεν έχει προκύψει κάποια οριστική, όχι οριστική, το παίρνω πίσω, κάποια επίσημη ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι κοντά οι δύο πλευρές. Έχουν, πώς το λέμε αυτό, διάβλο επικοινωνίας. Χαρίλα, καλά το λέω? Γιατί πράγμα, καλησπέρα. Αυτό δεν το κατάλαβα, καλησπέρα. Το μεταξύ του ποδοσφαιρικού τμήματος και του Μυροφορίδη, θέλω να πω, διάβλος επικοινωνίας. Α, ναι, διάβλος επικοινωνίας, έχει ανοίξει διάβλος επικοινωνίας. Μπράβο. Μην πω καμιά γαζομάρα γι' αυτό. Όχι, ρε, τι να πει. Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, γιατί πολλοί κόσμος διαβάζει ότι αναλαμβάνει κτλ. Και πού είναι η ανακοίνωση και γιατί δεν βγάλουν ανακοίνωση κτλ. Δεν έχει αναλάβει ακόμα. Έγινε χθες το βράδυ μία άτυπη. Μία συνάντηση, τέλος πάντων, που δεν συνοδεύτηκε με επίσημη ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αλλά όλα αυτό που έλεγα νωρίτερα, πριν σου δώσω την καλησπέρα μου, όλα εξαρτώνται από το οικονομικό. Και ο Παύλος ο Μυροφορίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξέρει τι έχει στον τουρβά του. Έχει 1 ευρώ, έχει 2 ευρώ, έχει 5 ευρώ, έχει 10 ευρώ. Για να κινηθεί ανάλογα. Γιατί αν έχει 0 ευρώ, δεν μπορεί να κινηθεί πουθενά. Νομίζω. Τι να πάει, φίλε. Με 0 ευρώ έχει πουθενά, δεν μπορεί να πάει. Και τι γενικότερα πάει. Αυτό που εισπράττω από χθες το βράδυ είναι ότι τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Στο οικονομικό. Δεν βγαίνει το εγχείρημα και όσο πιο γρήγορα το κατανοήσει ο κόσμος, και να μην το κατανοήσει, τουλάχιστον να το μάθει ο κόσμος. Να το ξέρει ότι, ναι, ότι τα πράγματα δεν είναι. Μπορεί πολύ είναι να καλά. Είναι στο δικό τους νιρβάνα, έτσι, να λένε μωρέ, εντάξει, και εσείς φέρνετε το κατακλείο, αλλά δεν πειράζει, ας το κοινωνήσουμε αυτό. Όχι, καταγραφή της πραγματικότητας κάνουμε. Οι άνθρωποι που τρέχουν την προσπάθεια είναι σε τέτοια κατάσταση που οι άνθρωποι τελούν σε μία σύγχυση. Δηλαδή βλέπουμε ότι το ένα μετά το άλλο τα εγχειρήματα δεν τους βγαίνουν. Αν τα πάρουμε με τη σειρά, ναι. Ποια είναι η σύγχυση? Μόνοι τους λένε ότι δεν μπορούν να προωθήσουν τα διαρκείας και παράλληλα ακούμε στα ραδιόφωνα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, της παρούσης Διοικούσης Επιτροπής, ας το πούμε έτσι, μια που η ομάδα είναι σε μεταβατικό στάδιο, να μιλούν για πολυμετοχικότητα στηριγμένη στον κόσμο. Θα το πούμε και αυτό, θα εξηγήσουμε 5 πράγματα και γι' αυτό. Απλώς το ένα μετά το άλλο τα εγχειρήματα αποτυγχάνουν. Δηλαδή από την αρχή, και πάρα πολύ σωστά κάνανε οι άνθρωποι, ξεκαθάρισαν ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία και με τον κόσμο του Ηρακλή να είναι δηλητηριασμένος και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του να είναι ανενεργός, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εταιρεία λαϊκής βάσης. Mm. Δηλαδή μια ευρύτατη διασπορά μετοχών, να δώσουν όλοι, ας πούμε, από 100 ευρώ, αλλά πάρα πολύ, να βρεθούν χιλιάδες που θα δώσουν από 100, από 150 ευρώ, για να είμαστε άνετοι. Αυτό το απέκλεισαν από την αρχή. Μετά μίλησαν για το ότι το πιο σωστό είναι να βρεθεί ένας
επιχειρηματίας αξιόπιστος όμως, με τα στάνταρ που θέλουμε για να μην ξαναπέσουμε σε παπαγανασάκι. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος να μπορέσει να αναλάβει το βάρος το οικονομικό για την νέα ΠΑΕ και για την προσπάθεια που θα γίνει στην Football League. Δεν προέκυψε. Είπανε πάρα πολύ σωστά με την πρωτοβουλία του Θόδωρου Καράογλου να γίνει οργανωμένα η προσπάθεια για την πολυμετοχικότητα, πραγματική πολυμετοχικότητα, όχι η εταιρεία λαϊκής βάσης, δηλαδή η πολυμετοχικότητα παύλα συνιδιοκτησία στο άλλα Παναθηναϊκός, να το πω έτσι, αλλά Πατέρας, Γιαννακόπουλος, Βγενόπουλος και Βαρδινογιάννης, όπως έγινε τώρα. Δηλαδή, ναι μεν ο κόσμος να στηρίζει όσο μπορεί και όσοι μπορούν και να βγουν μπροστά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα και να δώσουν πολλά, δηλαδή λίγοι να δώσουν πολλά και πολλοί να δώσουν λίγα. Αμέσως από τη συνάντηση, γι' αυτό μαζεύτηκε και ο ίδιος ο Θόδωρος Καράογλου την επόμενη μέρα και εξηγούσε ότι δεν πάει καλά το εγχείρημα αυτό και εξέφραζε, αν θυμάσαι, τη δυσφορία του για το γεγονός ότι πολλοί κόσμος κρύφτηκε και ενώ του υποσχέθηκε ότι θα πάει στη συνάντηση επειδή δεν είχε σκοπό να δώσει, δεν εμφανίστηκε στη συνάντηση. Πάει και αυτό. Και τώρα βέβαια αρχίσαν τα πολύ τρελά, με πολυμετοχικότητα, με μεγάλη διασπορά. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, η προσπάθεια είναι όσο μπορεί ο κόσμος να πάρει διαρκές. Αυτά είναι για γάμα εθνική, αυτά είναι για ομάδα χωριού, για δέλτα εθνική παλιά, για τοπικά πρωταθλήματα, να βοηθήσει το χωριό να πουλήσουμε κουπόνια και όλα τα... Καλά είναι και τα διαρκείας, μακάρι να υπήρχαν και 5.000, αλλά δεν ναι, είναι δεν αυτό... Δεν γίνεται αυτό, το είπαμε τελείως. Αυτό είναι, μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, αυτό είναι εταιρεία λαϊκής βάσης. Κάνουν τον κύκλο, επιχειρούν το σόφισμα του κύκλου, του κυκλικού συλλογισμού που λέμε στην επιστήμη της λογικής, που είναι κλάδος της φιλοσοφίας. Επιχειρούν τον κύκλο και ξαναγυρίζουν σε αυτό το οποίο απέρριψαν εξ αρχής, δηλαδή στην εταιρεία λαϊκής βάσης, που από μόνοι τους κατάλαβαν και είπαν ότι δεν μπορεί να ισχύσει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, Γιώργο, έκανα όλη αυτή την παρέκβαση για να σου δώσω, να προσπαθήσω και εγώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στο πλήρες αδιέξοδο. Οπότε για τι μυροφορίδι μιλάμε και για οτιδήποτε. Και τα παιδιά αυτά που μένουν είναι τα παιδιά της ΓΑΜΑ Εθνικής, που βλέπουν μια ευκαιρία στον Ηρακλή και σου λέει έστω και με υποσχέσεις, έστω και με λίγα χρήματα, ας παίξω για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, ας παίξω στη Football League, αλλά με τη φανέλα του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, για να προσεγγίσεις καραμπινάτες μεταγραφές, χρειάζονται πολύ περισσότερα. Τι για καραμπινάτες μεταγραφές? Πρώτα απ' όλα να σου πω ένα βασικό. Κανονικές μεταγραφές. Δεν προχωράει η εκαθάριση χωρίς χρήματα. Το λέγανε και οι ίδιοι άνθρωποι, δεν προχωράει χωρίς εκαθάριση. Ένα βασικό θα σου πω. Πώς θα λειτουργήσουν τα γραφεία, αγόρι μου γλυκό? Πώς θα λειτουργήσουν? Δεν μπορείς να έχεις τη Μίκρα μόνο και μόνο για να πηγαίνει ο Νίκος ο Μαφιάδης, ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, ο Κώστας ο Ιωακιμίδης, ο Σάκης ο Χατζόγλου και οι λοιποί για να συνεδριάζουν και για να έχουν μία βάση. Τα γραφεία πρέπει να λειτουργήσουν με γραμματέα, με διευθυντή γραφείων, με υπεύθυνο του ενός τομέα, με υπεύθυνο του άλλου τομέα. Είναι επαγγελματική. Να λειτουργεί ως ΠΑΕ σε όλα τα επίπεδα. Ναι, να λειτουργεί ως ΠΑΕ σε όλα τα επίπεδα. Και ακόμα ΠΑΕ δεν είναι. Πρέπει να κοπούνε μισθοί, πρέπει να αποδοθεί η ΙΚΑ για τους υπαλλήλους που θα προσληφθούν. Χαρίλα, μου θυμάσαι που μεταξύ σοβαρού και αστείου πριν κανένα μήνα σου είχα πει, όχι κανένα μήνα, λιγότερο. Τρεις εβδομάδες πες, λιγότερο από μήνα, σου είχα πει αυτό το 25 Αυγούστου το φοβάμαι και μη τυχόν και φτάσουμε σε αυτό και λέμε ότι μία μέρα έμεινε και να τρέξουμε να προλάβουμε. Μιλάω για το 25 Αυγούστου, αν και το πρωτάθλημα μάλλον δεν θα ξεκινήσει 10 μέρες μετά το 25 Αυγούστου, που υποτίθεται είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι με τι το συνεδίασες και το εγώ το αντιλήφθηκα. Με το ότι δεν υπάρχει χρήμα. Όχι, με κάτι άλλο το είχε συνδυάσει και εγώ το αντιλήφθηκα διαφορετικά. 25 Αυγούστου είναι η ημερομηνία καταληκτική για την ΠΑΕ. Ναι, δεν ξέρω, θυμάμαι τώρα τι ακριβώς λες. Αλλά... θυμάμαι πολύ καλά ότι το ανέφερε. Αλλά και... το ανέφερα όπως το αναφέρω και τώρα, ότι ανησυχώ ναι. Για το ότι δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι έτοιμη η ΠΑΕ ως ΠΑΕ. Επί του παρόντος 320 χιλιάρικα που χρειάζονται δεν υπάρχουν ούτε τα 20. Μα επί του παρόντος πρέπει να δοθούν
Και όσα χρήματα μαζεύουν από αυτό το σαφάρι που κάνουν οι άνθρωποι, όπως έχουν εξηγήσει, πηγαίνουν σε άλλες υποχρεώσεις που είναι ακόμη πιο άμεσες. Προκαταβολές για να κλείσει. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Μπράβο. Προκαταβολή για να πάρει ρουχισμό η ομάδα. Για τους παίκτες δεν θα πάρουν κάτι οι παίκτες που θα υπογράψουν τα νέα συμβόλαια. Καλά, αυτό μπορείς να πεις θα είναι μετά τις 25 Αυγούστου, γιατί τότε θα γίνει η ΠΑΕ. Κρύβεσαι πίσω από αυτό, κατάλαβες. Ωραία. Για τους δικηγόρους που τρέχουν καθαρίσεις το ένα τρόπο. Είπαμε, εκεί αυτά είναι τα πρωτεύοντα αυτή τη στιγμή. Και αυτά λεφτά είναι. Και αυτά λεφτά όχι, είναι. Δεν πάει καλά το πράγμα και ο κόσμος θα πρέπει να το γνωρίζει. Τελείωσε. Ναι, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έρθει η 25η Αυγούστου, μάθει ότι κάτι δεν πάει καλά με το φάκελο, γιατί θα μπούμε σε διαδικασία διοδότησης στη Β' Εθνική φέτος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, αν δεν πάρεις άδεια δεν μπαίνεις στο πρωτάθλημα. Και μην έρθει κάποιος και πει, μα το καλοκαίρι μπάνια κάναμε. Δεν κάναμε μπάνια. Δεν κάναμε μπάνια, εδώ είμαστε και τα λέμε. Ναι. Και δυστυχώς, ο πολύς ο κόσμος καλά κάνει, από τη μία γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή, αλλά παρασύρεται λίγο παραπάνω με το να νομίζει ότι μπορούμε με ένα τέτοιο, δεν ξέρω αν ακούστηκε που έκανα με τα δάχτυλα του χεριού μου, με ένα κλακ, κρακ-κρακ που λες και εσύ, να κάνουμε όργια. Δεν μπορούμε να κάνουμε όργια, παιδιά. Ναι, ναι, όχι. Δεν μπορούμε. Πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε στις τσέπες μας. Όχι. Όργια δεν μπορούμε να κάνουμε. Χαίρομαι που ο Νίκος ο Πουρτουλίδης, για παράδειγμα, θέλει να γυρίσει. Χαίρομαι. Χαίρομαι που ο Παύλος ο Μυροφορίδης θέλει να γυρίσει. Ξανά και χαίρομαι. Και μάλιστα ο Παύλος Μυροφορίδης εξήγησε στους ανθρώπους του Ηρακλή ότι εκείνο που είπε ότι χωρίς επενδυτή δεν έρχομαι, υπονοούσε ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα. Ότι εγώ θέλω να έρθω, αλλά δεν μπορείτε να μου εμφανίσετε budget χωρίς επενδυτή. Θέλω να ξέρω τι έχω, ναι, αυτό που είπα πριν. Έχω ένα ευρώ, ναι, να διαχειριστώ. Αυτό το είπα, έχω 5. Δεν το είπα απαξιωτικά. Μπράβο. Αυτό εξήγησε. Ναι. Ναι. Και είναι ανθρωπίνως από τη στιγμή που δεν έχετε βασικό χρηματοδότη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να αφιερώσουν εργατόρες για την ομάδα, αλλά που δεν μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, έτσι. Έχουμε καμιά δεκαριά ανθρώπους οι οποίοι ορισμένοι εξ αυτών έχουν και την τεχνογνωσία, όπως είναι ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, ο Φανής Τουτζιάρης κτλ. Από τη διοίκηση δηλαδή, ή από τη φερόμενη ως διοίκηση και της νέας ΠΑΕ, αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι να βάλουν κάποια χρήματα που χρειάζεται η ομάδα, κακά τα ψέματα. Και το λέω για ακόμα μία φορά, και το ανέφερες ούτε και εσύ. Ούτε ισχυρίστηκαν οι ίδιοι ότι ήρθαν για αυτόν τον ρόλο. Ήρθαν για να αφιερώσουν εργατοώρες στην ομάδα. Και το λέω για ακόμα μία φορά, το είπες και εσύ, απλά το ξαναλέω για να, επειδή έχει γίνει λίγο ντόρος με τα μετά διαρκείας, το ότι δεν πάνε καλά, που όντως δεν πάνε καλά, χάλια πάνε, από άποψη όσον αφορά τα νούμερα, αλλά και καλά να πηγαίνανε, δεν είναι βόλεϊ, δεν είναι μπάσκετ, που είναι τα νούμερα διαφορετικά, που εκεί τα διαρκείας μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Που είναι στην ίδια κατάσταση, πρόσεξε με, που δεν έχει τα διαρκεία, δεν έχει. Τους Εράνους, έχει και 3-4 ανθρώπους, έστω και από τις ΗΠΑ που τροφοδοτούν το όλο σύστημα. Δεν έτσι μπορούν τα διαρκείας από μόνα τους να δώσουν λύση. Τέλος. Δεν μπορούν. Στα εξηγώ ωραία το λέω σωστά για το βόλεϊ. Μια χαρά. Ότι εκεί έχει και 3-4 ανθρώπους που βάζουν κάποια χρήματα στις δύσκολες ώρες. Μακάρι το ποδόσφαιρο να στηρίζονταν στην πολυμετοχικότητα, στην ευρύτατη πολυμετοχικότητα και να έχει μπροστά τις λεγόμενες κολόνες, 3-4 κολόνες. Γιατί για τα δεδομένα του βόλεϊ, ψιλοκολονίτσες εδώ που τα λέμε είναι αυτοί οι άνθρωποι που βοηθούν το τμήμα εξωθεσμικά, οικονομικά. Ναι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει. Το προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν 3-4 που θα βάλουν παραπάνω χρήματα. Απλά εδώ και ένα μήνα. Ποιο θα ήταν το απλό. Οι 5-6 άνθρωποι, ας πούμε, που στη ΓΑΜΑ Εθνική βάλαν από 10 χιλιάρικα, που μπορεί άλλος δεν έβαλε περισσότερα, άλλος λιγότερα, ναι, να βάζαν τώρα από 100-150 χιλιάρικα ο καθένας. Ναι, τότε τελείωνε η ιστορία. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν προκύπτει αυτό το ρημάδι. Και το αρνητικό είναι ότι εδώ και ένα μήνα, που δεν τους κατηγορώ, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να πούν, όταν ακούς κάποιο μέλος της διοίκησης να κάνει δήλωση, λέει το ίδιο πράγμα, ότι είμαστε σε αναζήτηση, προσπαθούμε, ψάχνουμε, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να πούνε. Και γιατί πάντως, δεν έχει Γιώργο, προκύψει κάτι ουσιαστικό. Αν γίνεται, ναι,
άσε δώσει ο Χρήστος λίγο παραπάνω το μικρόφωνο σου να σε ακούω καλύτερα. Ένα-δύο. Αλλά όχι όσο όταν γίνονται τα σούπερ εκεί τα ωραία τα μαγικά. Για πάμε τώρα. Τώρα. Όσο καλύτερα βέβαια, καλύτερα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Crystal clear. Ναι. Πολύ ωραία. Δύσκολο το καλοκαίρι, το λέγαμε, και έτσι φαίνεται να είναι και αυτό. Μακάρι, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος, εγώ συναντάω κόσμο στον δρόμο. Τώρα ακούστηκε κάποιος αυτό, σαν τον Πρωθυπουργό να μίλησα, δεν πειράζει. Το εγώ συναντάω κόσμο στον δρόμο, λες και συναντάω καμιά χιλιάδες. Τέλος πάντων, όσους φίλους του Ηρακλή συναντάω, είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα τους πάρουμε όλους το κεφάλι και θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θα βγούμε Super League. Μαζί τους είμαι. Yeah. Μαζί τους είμαι. Αλλά πρέπει να ακούσουν και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Αν καταφέρουμε κατά ένα μαγικό τρόπο να κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό και να ανέβει η Super League χωρίς να επηρεαστεί από το ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, μαγιά μας, και εδώ είμαστε όλοι να το πανηγυρίσουμε. Τώρα όμως... Όπως είναι έτσι τα πράγματα... Ένα από τα δύο μπορεί να συμβεί, που δεν θα συμβεί φυσικά κανένα από τα δύο σε αυτή την περίπτωση, αν μείνουν έτσι τα πράγματα χωρίς κάποιους πιο δυνατούς χρηματοδότες. Ή με έρανο, με σαφάρι οικονομικό, να μαζευτούν τα 320 χιλιάρια και να συσταθεί η ΠΑΕ και από εκεί και πέρα το απόλυτο χάος, να μην μπορείς να κατεβάσεις ομάδα δηλαδή, να μην μπορείς να δώσεις ούτε προκαταβολές ούτε τίποτα, ή... Να, που επίσης δεν γίνεται να μην συσταθεί η ΠΑΕ και να δώσεις ό,τι χρήματα μαζέψεις σε προκαταβολές. Δηλαδή είναι ένα διέξοδο, δεν γίνεται, δεν προχωράει το πράγμα. Κακά τα ψέματα. Ναι, και θα δούμε. Αυτή την εβδομάδα μάλλον και δεν θα περιμένουμε κάτι. Και εγώ, Γιώργο, τολμώ και το λέω πλέον, ναι, γιατί έχουν αρχίσει να βγαίνουν και μέλη της διοίκησης να εξηγούν την κατάσταση στον κόσμο. Γιατί όπως κάλλιον εμού γνωρίζεις, αν αρχίσουν πρώτα να τα λένε οι δημοσιογράφοι, μη κράνουν τον Ηρακλή. Είμαστε νεκροθάφτες, ναι. Είμαστε ναι. Μη κράνουν τον Ηρακλή. Κοίταξε, με όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή είναι πάρα πολύ κουραστικό να μπαίνουμε ξανά για ακόμη μια φορά στη διαδικασία να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες και το ποιος θέλει το καλό του Ηρακλή ή όχι. Να, τώρα ο φίλος ο Γιάννης γράφει ότι... Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Χαρίλα. Είναι ο φίλος μας ο τραγουδιστής που είναι και φιλόλογος, ο Γιάννης. Μπράβο του. Μπορεί, λέει, να κάνω και λάθος, αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι οι εγωισμοί και προσωπικές αντιπαλότητες, και δεν εννοώ τους οπαδούς, αλλά τους έχοντες και κατέχοντες, μπαίνουν πάνω από το καλό της ομάδος. Σε αντίθεση. Αυτό συμβαίνει, φίλε μου, να το απαντήσω αμέσως. Γιάννη, το λένε το φίλο μας. Ναι, να το συμπληρώσω, μήπως σε βοηθήσω. Σε αντίθεση με άλλους που όσο και αν σκοτώνονται, στο τέλος έστω και στραβωμένοι, τα κάνουν στην πάντα για το καλό της ομάδας τους. Δεν μπορώ να εννοήσω ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάποιοι με οικονομική ευχέρεια για την ομάδα. Μου αναφέρει και ένα παράδειγμα για το βόλεϊ του Άρη, το οποίο βέβαια βρίσκεται τρεις κατηγορίες κάτω. Τέλος πάντων, ότι εκεί βρέθηκε χρηματοδότηση. Το βόλεϊ του Άρη, που είναι, για όσους τον γνωρίζουν, στη β' εθνική κατηγορία. Και εμείς, λέει, σε ποδόσφαιρο και βόλεϊ, ούτε με παρακάλια που λέει ο λόγος, δεν μπορούμε να βρούμε ένα χρηματοδότη. Τι να πω, θα επανέλθω, λέει, σε λίγο. Καλά, με τον μπάσκετ. Γι' αυτό το λέω. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι, το να πάει κάποιος στη β' εθνική του βόλεϊ να το παίξει χρηματοδότης, μπορεί να βάλει και 50.000 ευρώ που λέει ο λόγος και να είναι εκατομμύρια. Δηλαδή, μόνο τα χρήματα που έχουν βάλει τα παιδιά αυτά που εξωθεσμικά στηρίζουν την ομάδα. Βόλεϊ μπορούν να σε ανεβάσουν από την Α2 στην... Δεν, το παράδειγμα, ναι, φίλε μου Γιάννη... Από την Β' εθνική. Δεν, εντάξει, το αναφέρεις εσύ, όχι. Το διάβασα μέχρι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή λόγω του ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί συγκεκριμένα. Νομίζω ότι επειδή υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι, δεν πλησιάζουν άλλοι άνθρωποι που θα πήγαιναν εκεί ως τελείς. Αφού γκράζεται ότι υπάρχει μια εσωτερική... Όχι, φαγωμάρα. Το μόνο για να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά, επειδή το έχω γράψει κιόλας και πλέον είναι επιβεβαιωμένο, είναι ξεκάθαρο ότι το μόνο στο οποίο πηγαίνει αυτό το οποίο εκφράζει ο Γιάννης, είναι στην περίπτωση του Μυροφορίδη. Δηλαδή πράγματι ορισμένοι, επειδή θέλουν και κάποιοι κουμάντο, γενικά, ναι. Εδώ ακόμη το ψάρι είναι στο γυαλό και εμείς έχουμε βάλει το τηγάνι στη φωτιά. Δηλαδή, επειδή ορισμένοι θέλουν να κάνουν κουμάντο όπως κάναν στη ΓΑΜΑ Εθνική στην ομάδα και να αποφασίζουν αυτοί για τις μεταγραφές, να κάνουν αυτοί και το τεχνικό διευθυντή, δεν βλέπουν καλά την περίπτωση του Μυροφορίδη, να το πούμε ξεκάθαρα. Σωστά. Αυτό. Αλλά αυτό είναι τόσο μακρινό ακόμα, Γιώργο. Είναι τόσο μακρινό.
Υπάρχει... Μπορεί να τους γίνει το χατήρι γιατί μπορεί να μην προχωρήσει καθόλου οικονομικά η υπόθεση. Υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά από εβδομάδα θα δούμε το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ανακοινώσεις δεν υπάρχει. Αυτό που λέω δεν αναιρείται ότι υπάρχει επαφή. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Υπάρχει ένα αρχαίο ελληνικό ρητό που το ξέρει πολύ καλά ο φίλος μας ο Γιάννης. Μ' αρέσει. Την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος ή ποιούμενη. Την ανάγκη λοιπόν φιλοτιμίαν ποιούμενη. Φυσικά θα κάνουν επαφή με τον Μυροφορίδη. Την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη, φυσικά μπορεί και να κλείσουν τον Μυροφορίδη αν βρεθούν χρήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ψυχικά ορισμένοι είναι εντάξει με την υπόθεση του Μυροφορίδη και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούνται πραγματικά σωστά με την ομάδα. Σωστά. Και το αφουγκράζεται και ο φίλος, το ότι το αφουγκράζεται και κάποιος που δεν παρακολουθεί κάθε μέρα δηλαδή, πέρα από το... Δηλαδή έχω την ανάγκη, με πιέζει όλος ο κόσμος να πάρω τον Μυροφορίδη γιατί ο άνθρωπος έχει το κοκαλάκι της εταιρείας, ναι, έχει το know-how. Έχω την ανάγκη, επειδή ο Μυροφορίδης μπορεί να μου κάνει ομάδα με πάρα πολύ μικρό budget, με ανύπαρκτο budget. Γι' αυτό λέω ότι είμαι φιλότιμος, αυτό θα πει την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος. Γι' αυτό λέω ότι είμαι φιλότιμος, δηλαδή το θέλω, με την ψυχή μου το κάνω, από φιλότιμο το κάνω και τον φέρνω στην ομάδα. Όχι. Αλλά εμάς δεν μας πειράζει και να μην τον θέλουν, το θέμα είναι να γίνει. Αλλά για να γίνει, ξαναγυρίζουμε πάλι και κάνουμε και εμείς το κύκλο. Θέλει λεφτουδάκια. Θέλει λεφτά. Αυτό που περιέγραψες πάρα πολύ ωραία πάντως, για το κάποιοι τον θέλουν και κάποιοι δεν τον θέλουν, το αφουγκράστηκε. Σωστά, σωστά. Το αφουγκράστηκε ο φίλος ο Γιάννης. Και 100%. Και το λένε και ανοιχτά και οι άνθρωποι του Ηρακλή, ότι υπάρχει ένα ρεύμα, αλλά κάποιοι έχουν τις αφιβολίες τους. Το φοβερό είναι ότι το αφουγκράστηκε ο φίλος ο Γιάννης από μόνος του. Πέρα το ότι μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή μπορεί να ακούσει μια εκπομπή, έτσι, και να το επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Ότι με κάποιο τρόπο αυτό βγαίνει προς τα έξω, ότι δεν συμφωνούν και σε όλα σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι αυτό. Όχι, που... από ό,τι κατάλαβα, ο Γιάννης εννοούσε ότι σε επίπεδο λεφτάδων. Ότι δεν προσεγγίζουν κάποιοι λεφτάδες επειδή... Όχι, με αφορμή το θέμα Μυροφορίδη το λέω αυτό. Δεν λέω ότι το είπε. Ο Γιάννης δεν το είπε με αφορμή το θέμα Μυροφορίδη. Ναι, εγώ δεν λέω ότι το είπε για το Μυροφορίδη. Λέω ότι με αφορμή το θέμα Μυροφορίδη, αφουγκράζεται ο Γιάννης. Λέω ότι σε εκείνο το επίπεδο δεν νομίζω ότι ισχύει, απαντάω λοιπόν. Δεν ξέρω. Μην κάνεις τέτοιο παραλληλισμό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μην τους χρεώνουμε τέτοια πράγματα. Δεν το ξέρω. Εκτός αν ισχύει και δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν το ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Για το θέμα του Μυροφορίδη. Εκτός αν ισχύει και δεν το γνωρίζω εγώ. Δηλαδή εγώ εντός εισαγωγικών. Τους κατηγορώ και ποιος είμαι εγώ που τους κατηγορώ, η ασημαντότητά μου εν πάση περιπτώσει. Τους κατηγορώ για το γεγονός ότι δεν ομονοούν όλοι με την ψυχή τους στην υπόθεση του Μυροφορίδη. Ναι, και μόνο εκεί. Αλλά ότι η παρουσία τους διώχνει πιθανούς επενδυτές, αυτό δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα. Ούτε εγώ. Γιατί ούτε αυτό ούτε υπενήχθηκε με το μήνυμα του Γιάννης. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί δεν μπορώ να... Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το αποδείξω και δεν εγώ το ξέρω. Εγώ δεν είπα ότι το επιβεβαιώνω, είπα ότι δεν το έχω ακούσει. Το ίδιο λέμε, μωρέ. Το ίδιο λέμε. Άκου και ένα μήνυμα τώρα. Λέμε τόση ώρα, θα προλογίσω το μήνυμα του φίλου που έχει έρθει, που είναι μπασκετικός. Λέμε τόση ώρα ότι το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο είναι η έλλειψη χρηματοδότη. Ή ένα από τα προβλήματα, σωστά. Ναι. Γιατί αν είχαμε έναν Χωσάδα Ετσεμπερία. Θυμήθηκα την Ισπανία σου τώρα που πήγε. Χωσέμπα, ναι, όχι Χωσάδα. Τι είπα εγώ, Χωσάδα. Έκανα τον Χωσάδα, τον τερματοφύλακα, με τον Ετσεμπερία, τους έκανα ένα μαζί. Ναι. Και λέει τώρα, ενώ λέει στο μπάσκετ που έχεις χρηματοδότη. Ναι, εκεί μέχρι στιγμής, μέχρι φέτος, μέχρι πέρσι δεν είχες τεχνογνωσία. Δεν είχες τώρα, και επιτυχία. Και δεν, είχες, ναι. Δεν είχες επιτυχία. Ναι, από εδώ και πέρα τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Θα μου κάνεις ένα σχόλιο για τον κύριο Βασιλιάδη πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα κομψό να κάνουμε. Ναι, έχουμε διάλειμμα και καραμπινάτο διάλειμμα. Να... Όχι καραμπινάτο, ρε εσύ. Κομψό λέει ο Χρήστος. Δεν πειράζει. Εντάξει, πέντε λεπτά είναι. Πώς θα την παλέψουμε πέντε λεπτά. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ώρα. Έχω ειδοποιηθεί από την ραδιοσκηνοθεσία σου. Δεν είναι ώρα, είναι καραμπινάτο. Ωραία, θα στη δώσω εγώ την μπάσα. Και θα έχεις λες πέντε... Λες για τον Βασιλιάδη. Ναι, θα σου δώσω την πάσα. Ο κύριος Βασιλιάδης μας πέρσι τέτοια εποχή, ναι, δηλαδή σήμερα είναι η επέτειος ενός συλλαλητηρίου, μιας πορείας των Ηρακλειδέων, πέρσι 4 Ιουλίου είχε γίνει η πρώτη καταδρομική. Σωστά. Για την αντίδραση, ναι, γιατί θυμάμαι ότι θα γράψει ένα άρθρο γεννημένη 4 Ιουλίου λέγοντας ότι οι Ηρακλειδές είναι γεννημένοι για...
για να δίνουν αγώνες, δυστυχώς. Τι έλεγε πέρυσι, ο κ. Βασιλιάδης. Ορίστε. Τι έλεγε πέρυσι ο κ. Βασιλιάδης, σαν σήμερα. Ναι, ναι, σωστά, με συνδέεις με τα προηγούμενα. Ο κ. Βασιλιάδης πέρυσι μας έλεγε ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ. Καταλαβαίνω και εγώ ότι αυτό που γίνεται είναι άδικο και δεν είναι σωστό να αλλάζουν οι νόμοι. Ναι. Καταδοκούν να εφαρμόζονται, όχι μάλλον να εφαρμόζονται οι νόμοι μόνο στον Ηρακλή. Δηλαδή να λέμε ότι μόνο ότι δεν προβλέπεται από πουθενά αυτό, να το λέμε ότι εντάξει, αφού το είπαμε προβλέπεται, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάπου καταχωρημένο και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν μπορώ να παρέμβω γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο. Φέτος, να μου συγχωρεθεί η έκφραση, έχει γανιάσει. Δηλαδή έχει φαγωθεί, επίσης να μου συγχωρεθεί η έκφραση, να παρέμβει σε όλο το ποδοσφαιρικό σύμπαν προκειμένου να πετύχει την ανεδιάθεση. Μπράβο. Αυτό φώναζα χθες. Η ΕΠΟ δεν λέει τίποτα. Η Super League και η Football League είναι εντελώς εναντίον του. Δεν του λένε κάθετα ότι μην τα πειράζεις τα πράγματα διότι δεν συμφωνούμε. Και αυτός έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί. Πού είναι το αυτοδιοίκητο τώρα. Πήγε προχθές και τους είπε, κόψτε το λαιμό σας, εγώ θέλω 12 ομάδες. Σε αυτό έχει δίκιο ο Κούγιας Γιώργο. Άρχισε να εκβιάζει πλέον. Ναι, πέρυσι πήγε να πει κόψτε το λαιμό σας. Ναι. Ρίχνετε άδικα τον Ηρακλή. Όχι. Τι είπε. Όχι. Αυτοδίκητο. Ακριβώς. Μπράβο. Τώρα δεν υπάρχει αυτοδίκητο. Μπράβο. Όποτε θέλουμε. Όποτε θέλουμε. Τώρα δεν υπάρχει αυτοδίκητο. Λοιπόν, διάλειμμα. Είναι και 30 ακριβώς. Διάλειμμα, ναι. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θυμάσαι την ταινία. Ναι. Εχθές μονολογούσα στη εκπομπή και θυμήθηκα τον Γκρούεζα που ήταν στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο». Ναι. Που έλεγε «Ναι, Υπουργέ μου, ό,τι πείτε, Υπουργέ μου». Και εγώ μου λένε «Γκρούεζα, για να έχουμε καλό ερώτημα, εσύ πώς τα βγάζεις πέρα». Τι κάνεις 15 χρόνια, ρε Γκρούεζα. Τι θα πει πώς τα βγάζω πέρα. Είμαι στο κόμμα από το μικρό παιδάκι. Αφού είμαι του κόμματος, Υπουργέ. Ναι, ναι, καλά στο κόμμα. Εξωκομματικός πώς τα βγάζεις πέρα. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, τώρα, ναι. 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 Αυτό θυμήθηκα χθες. Γιατί έλεγα μόνος μου, κύριε Υπουργέ μου, η περσινή σας δήλωση με τη φετινή σας δήλωση λίγο τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Και θυμήθηκα τον Γκρούεζα. Ναι. Και ξέρεις πόσοι Γκρούεζες υπάρχουν δίπλα του που τον υποστηρίζουν ακόμα και προσπαθούν στον κόσμο του Ηρακλή να τον παρουσιάσουν ότι ενδιαφέρεται, έτσι. Υπάρχουν, ναι. Ναι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και στη δεύτερη συνάντηση, αν και αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες ούτε αυτό μπορεί να προχωρήσει. Έχει επιβεβαιωθεί η δεύτερη συνάντηση ότι θα γίνει, ότι πραγματοποιείται στο προσεχές διάστημα, αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί εδώ που τα λέμε οι άνθρωποι θα πρέπει να του παρουσιάσουν ένα πλάνο, να το πούν αυτό κάνουμε, με αυτό προχωράμε. Και να του παρουσιάσουν και μια ΠΑΕ ή όχι. Και να του παρουσιάσουν και μια ΠΑΕ, πάρα πολύ σωστά, ότι είμαστε έτοιμοι, δηλαδή μέχρι 25 Αυγούστου θα έχει συσταθεί η ΠΑΕ. Είναι γιατί άκουγα σωστά από τα μέλη του ΔΣ στο πρόσφατο παρελθόν να λένε ότι στην επόμενη συνάντηση αυτά που δεσμεύτηκε για χορηγίες, για να πες το ρήμα που θέλει να κάνει ο Βασιλιάδης όσον αφορά το χρέος για να βοηθήσει. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Μπράβο αυτό εδώ, δεν είναι ρήμα, αλλά τέλος πάντων με βοήθησες. Ναι, δεν πειράζει. Να το αντισταθμίσει, άντε το είπα. Ναι. Θα τα ζητήσουν από τον Υπουργό να τα πάρουν και γραπτός. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να πάνε ως ΠΑΕ να τα πάρουν γραπτός. Θα πάνε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, απλώς αυτό που ζήτησε ο Βασιλιάδης και σε αυτό έχει δίκιο. Ότι να μου πείτε πώς προχωράει το πλάνο σας, ότι βγαίνει το πλάνο σας, ότι μέχρι 25 Αυγούστου θα έχετε κάνει ΠΑΕ, ότι μαζεύετε το μετοχικό ότι κεφάλαιο. Ότι ποιήστε και τι κάνετε κάπως. Ότι αυτός θα είναι μπροστά, αυτή θα είναι μπροστά, ότι πρόκειται τώρα όταν οι ίδιοι άνθρωποι της εναμονή ΠΑΕ δηλαδή είναι προβληματισμένοι, τι να πάνε να συναντηθούν με τον Υπουργό. Με τον Υπουργό θα συναντηθείς για να υποτίθεται, πάντοτε υποτίθεται, για να σου ρυθμίσει τα χρέη. Δεν θα συναντηθείς για να σου βρει χρήματα για να κάνεις την ΠΑΕ. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Πάντως κύριε Γκρούεζα μου, εγώ τον Υπουργό θα τον κρίνω 101%, γιατί τώρα τον κρίνω 99%, το Σεπτέμβριο με την τροπολογία. Θέλω να γίνω καλός άνθρωπος και να δεχτώ ότι δεν πέρασε η τροπολογία για το ΓΣ, επειδή η Τρόικα είναι αυστηρή και επειδή υπήρχε το πολυνομοσχέδιο και επειδή και επειδή και επειδή τέλος πάντων. Ναι, αλλά ναι, και δεν το δέχτηκε ο Τσακαλώτος. Τσακαλώτος, μπράβο. Και ο άλλος, ο Κατρούγκαλος, πώς το λένε. Ναι.
Ότι δεν το δέχτηκαν. Αλλά το Σεπτέμβριο. Να το Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχουν, όχι. Κύριε Υπουργέ μου, που έλεγε και ο Γκρούεζας, θα τα ξαναδούμε τα ζητήματά μας. Μαυρογιαλούριος Γεωργική Σχολή, έργο πνοής για τον τόπο. Έτσι τον έπειθαν. Είχε ρίξει κάτι σφαλιάρες την κόρη του. Πω, όπου μιλάμε. Όταν τον έτρωγαν τα λεφτά, τον έπειθαν ότι θα ρίξουμε λεφτά για να κάνει τη Μαυρογιαλούριο Γεωργική Σχολή. Ναι. Και ο άλλος, ο Ντούζος, και εκείνος ήταν. Μα εκείνος ήταν ο χειρότερος. Απλά ο Γκρούεζας ήταν πιο γλίτσα. Ήταν ο Γκρούεζας. Ναι. Ήταν ακόμη χειρότερο. Εκείνος ήταν. Πώς το λέγατε τον Ντούζο? Ο άλλος ήταν ο ιδιαίτερος του Υπουργού. Στην ταινία τον Ντούζο πώς το λέγατε, δεν θυμάμαι. Γιωργάκη, ο Γιωργάκης. Α, δεν είχε επίθετο, ο Γιωργάκης. Όχι, Γιωργάκης. Εντάξει, κύριε. Άλλωστε έτσι, Γιωργάκη, έτσι συνανοήθηκε, αφού συνανοήθηκες με την κυρία μου. Ναι, εντάξει, κύριε Υπουργέ μου. Εγώ περισσεύω, Γιωργάκη. Ναι. Εντάξει, κύριε Υπουργέ μου, το τακτοποίησα, η παρέτησή σας έχει φύγει, η παρέτησή σας. Όπως και ο Γκρούεζας δεν είχε μικρό όνομα. Α, δεν είχε ο Γκρούεζας, ναι, σωστά. Ναι. Δεν το συζητάμε. Και το χωριό λεγόταν Άγριλος. Εκεί που έγινε το ατύχημα και έμαθε όλα τα. Και έφαγε τις μπάτσες. Έφαγε τις μπάτσες. Αλλά μια που το ανέφερες, Γιώργο, να πούμε ότι είναι μεγάλο λάθος νοηματικό ολίσθημα και σεναριακό σεναριακή δυσνόηση, ναι, το να αποκαλούμε μαυρογιαλούρους όλους τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Ο Μαυρογιαλούρας στην ταινία, στο σενάριο του Σακελάριου, αυτό το εκπληκτικό σενάριο. Ο καλύτερος ήταν. Δεν ήταν διεφθαρμένος ο άνθρωπος, ανόητος ήταν, αφελής ήταν. Ίσα ίσα που όταν αντελήφθη τη διαφθορά που υπήρχε εις βάρος του γύρω του, εξανέστη ο άνθρωπος και παρετήθηκε. Και άλλαξε επάγγελμα. Ναι, και σταματήστε από σήμερα τα τηλέφωνα, γιατί πλέον τα τηλέφωνα τα πληρώνω εγώ. Σωστά. Όχι, επάγγελμα δεν μας είπε το σενάριο ότι άλλαξε, βουλευτής παρέμεινε, αλλά δεν ήθελε υπουργοποίηση. Υπουργό, ναι. Ναι, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν. Αυτή η ατάκα στο τέλος ήταν πολύ. Κορυφαία ελληνική ταινία. Ναι, μην το ψάχνεις. Ναι. Μην το ψάχνεις και επιβεβαιώνεται σε όλα τα χρόνια. Διαχρονικότατη. Ναι. Σε ανά τους αιώνες. Ο φιλόλογος μας επιστρέφει με μπάσκετ, είσαι έτοιμος? Ναι. Ερώτηση. Τι γίνεται στο μπάσκετ? Και συμπληρώνει. Τίποτα δεν γίνεται, λέω εγώ επίσημα τουλάχιστον. Ναι. Και συμπληρώνει ο Γιάννης, ο φίλος μας. Ένας-ένας οι καλοί παίκτες της Α2 κλείνουν και αρκετοί από αυτούς φεύγουν Α1. Παπαδιονυσίου στον Τρικούπι, ανακοινώθηκε, τον είδα και με τη φωτογραφία. Ο Κομποδιέτας. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ηρακλής ήθελε να τον κρατήσει. Ούτε εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Ο Κομποδιέτας Ιωνικό. Ο Μαστρογιανόπουλος που ήταν που λένε του Χαρίλαου πήγε στο Λαύριο. Ο Γόντικας Προμηθέα, ο Πολυτάρχου. Από όλους αυτούς ο Ηρακλής παραδέχεται μόνο το Γόντικα ότι είχε κλεισμένο, ναι, και του έφυγε. Ότι τον ήθελε πολύ. Δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί θα του φύγουν έτσι πως πάει. Ο Γόντικας Προμηθέα, ο Πολυτάρχου συνεχίζει Περιστέρι, το ίδιο και ο Γάιος. Α, και ο Κίκη συνεχίζει Περιστέρι. Τουλάχιστον υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Ματαλόν, Μιλόσεβιτς, Χίλαρης, Τσάμις, αν και 37. Καλά, για το άλλο της Α1 πάλι δεν έχω να πω κάτι, για να θυμάμαι τα περσινά και αρρωσταίνω. Δεν είναι μόνο τα περσινά, μπερδευόμαστε. Προπέρσινα είναι. Η τρίτη χρονιά είναι αυτή που πέφτουμε στην ίδια λούμπα. Ναι. Είναι σαφές, είναι επιβεβαιωμένο, γι' αυτό το έγραψα, Γιώργο, πλέον. Είναι επιβεβαιωμένο ότι ο Θόδωρος Ζαχόπουλος προχωράει όλα τα άλλα, όπως είναι τις εξαιρετικές κινήσεις που γίνονται στην υποδομή με μεταγραφές, σαν να είσαι πραγματικά ομάδα που πάει για πρωτάθλημα στο εφηβικό. Και δεν κάνει τίποτα στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο δουλεύουν και στο ανδρικό τμήμα. Οι κινήσεις, ναι, στο εφηβικό είναι δυνατές. Ναι, και στο ανδρικό τμήμα επίσης δουλεύουν, απλώς δεν ανακοινώνεται τίποτα, δεν υποσημοποιείται τίποτα, επειδή είναι σαφές ότι πάλι μπήκανε, πώς το λέει η νεολαία, στο τρυπάκι του να κερδίσουν χρόνο περιμένοντας μήπως γίνει κάτι για την Πασχαλή. Δεν το μπορώ άλλο αυτό, ρε Σιγαρή. Απλό, ναι, θυμάσαι σε σένα που είχε πει ότι φέτος δεν θα πατήσουμε σε το δύο θυμάμαι, μάρκες. Το θυμάμαι. Α, και να μας πούνε φέτος ότι πάλι έχετε ελπίδες για μπάσκετ λίγκα. Δεν θα ασχοληθούμε. Δεν θα ασχοληθούμε, ναι. Προπονητή έχουμε? Και όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει κατασταλάξει με προπονητή, αλλά Γιώργο, πάλι νομίζω ότι είναι θέμα κέρδους χρόνου για να δει με ποιον, τι προπονητή πρέπει να έχει αν τυχόν θα πάει στην Α1. Φοβερά πράγματα. Και σκέψου, Γιώργο, κάτι που θα πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο.
Φέτος, σε αυτή την ουτοπία, σε αυτή τη χήμερα που κυνηγάμε, δηλαδή την εξωαγωνιστική άνοδο στην Basket League, τα πράγματα είναι χειρότερα σε επίπεδο προϋποθέσεων από πέρσι και εξηγούμε γιατί. Γιατί είναι χειρότερα. Διότι ο Ηρακλής δεν είναι καν ο πρώτος επιλαχών, Γιώργο, αφέτος. Ναι, δεν είναι. Πέρσι είχαμε φτάσει στο... Και πρέπει πρόκληση. Να την κάνουνε δύο. Είχαμε φτάσει στο τελικό. Είχαμε... Yeah. Πρέπει να την κάνουνε δύο. Πολύ ωραία το είπες. Γιατί το ενώ στη θέση θα την πάρει η Πάτρα και μετά ερχόμαστε εμείς. Εκτός αν βεβαίως αυτό εννοούνε, ότι ξέρουν πολύ καλά ότι η Πάτρα που χρωστάει σε όποιον μιλάει... Ούτε αυτή θα μπορέσει. Α, εντάξει. Ότι δεν μπορεί. Ναι. Ήδη λένε από την Αθήνα ότι ο Ματαλόν κρατάει stand-by τον Ηρακλή, διότι θέλει πρώτα να πάρει χρήματα από την Πάτρα. Γιατί του χρωστάει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή δεν μας φτάνει που την πατήσαμε δύο σεζόν, θέλουμε ξανά να την πατήσουμε. Θέλουμε και... Ναι, αλλά λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να το τραβήξουμε. Και θα το δείτε ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσουμε να κάνουμε ανακοινώσεις σιγά σιγά. Χαριλέ. Δεν θα το τραβήξουμε, λέει, φέτος. Εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι. Ναι. Όταν εγώ παίρνω το αυτοκίνητό μου από ασβεστοχώρη. Αχ, μ' αρέσουν αυτά οι μεταφορές. Ναι, αυτά, ναι. Τα αγαπάς τα παραδείγματά μου, το ξέρω. Πολύ ωραία. Και είναι, ξεκινάω ναι. να πάω στα Λαγινά. Ναι. Και φεύγω να πάω από το Χορτιάτι. Ναι. Τώρα δύσκολα μου βάζεις, εγώ δεν ξέρω να πάω από εκεί στα Λαγινά. Μα δεν πάει. Α! Είναι ανάποδα. Δεν ξέρω καν, γι' αυτό και λέω, θα πάω Χορτιάτι, Πανόραμα, θα βγω στον Περιφερειακό και κάποια στιγμή θα πάω στα Λαγινά. Ενώ υπάρχει ο απλούστατος τρόπος να πάω τον Περιφερειακό της Ευκαρπίας και τσουπ να πάω στα Λαγινά. Τα Λαγινά είναι η Α2 η άνοδος. Ο Χορτιάτης είναι η Α1. Δεν μπορώ να πάω στο Χορτιάτι για να πάω στα Λαγινά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω από την Ευκαρπία τσούκου τσούκου και θα φτάσω στα Λαγινά εύκολα. Άμα ασχοληθώ με τον Χορτιάτι, θα χάσω και τα Λαγινά. Θα βρεθώ στην Πηλαία και θα μείνω εκεί. Θα χαθώ. Σ' άρεσε το παράδειγμα. Ναι, βέβαια. Απλώς εγώ θα σου πω, μένοντας στο δικό σου παράδειγμα, ότι αν δεν λεγόσουν Ηρακλής, μπορεί να έχεις και μια ελπίδα να πας Αλεξανδρούπολη μέσω Βόλου. Ναι, αλλά δεν στα κάνουν, δεν στα κάνουν τα χατήρια. Τίποτα, για να πας Αλεξανδρούπολη από Θεσσαλονίκη πρέπει να βγεις κατευθείαν στον δρόμο και να πηγαίνεις κανονικότατα. Έτσι. Πέρυσι έγινε... Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, μια χαρά. Πέρυσι έγινε το σκάνδαλο του Πανιωνίου και όσο και να τσιρίζαμε εμείς εδώ... Δεν τον περιμένανε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, ρε. Δεν άλλαζε όμως, γιατί, όπως ακριβώς σωστά είπες, είχε να κάνει με τον Ηρακλή. Δεν είχε να κάνει με κάποιον άλλο. Ναι, αν ήμασταν εμείς και δικαίως, βεβαίως, δικαίως, θα μας λέγανε, παιδιά, δεν μπορείτε, είστε εκπρόθεσμοι. Θα ανέβει ο Πανιώνιος. Αλλά επειδή ήταν ο Πανιώνιος, αφήσανε εκείνο τον γιατρό και έκανε όλα εκείνα τα καροκυσλίκια που έκανε τον Αλευρογιάννη, που ο άνθρωπος πολύ καλά τα έκανε εκείνα τα καροκυσλίκια, γιατί είχαν και αποτέλεσμα για την ομάδα του. Ναι, ναι, που ναι. έλεγε ότι το διαλάω, παρετούμε, φεύγω. Και κινητοποίησε κάποιο κόσμο, μαζέψαν ένα υποτυπώδες μετοχικό κεφάλαιο και συστήσανε την ΚΑΕ. Αλλά ήταν εντελώς παράνομο και για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να δίνει τόσες παρατάσεις και για τον Εσάκη να περιμένει μέχρι λίγες μέρες πριν τον τζάμπο. Όχι, να μην ξαναγίνει, να μην ξαναγίνει. Ναι. Να μην ξαναγίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα η ουτοπία και η ελπίδα, ας πούμε, να πεθάνει γρήγορα και να μην πεθάνει τελευταία, γιατί θα πεθάνουμε εμείς. Για να ανακοινωθεί κανένας προπονητής και να αποκτηθεί και κανένας παίχτης, γιατί όπως λέει και η Νατάσα στο μήνυμά της, την καλησπερίζουμε και μας καλησπερίζει και τους δύο, ότι έτσι πως πάμε δεν θα έχουμε ρόστερ. Δεν θα έχουμε ρόστερ, όχι, αλλά δεν θα έχουμε ρόστερ από αυτούς που θέλαμε, έτσι. Αυτό. Ναι, πιστεύω ότι γίνονται επαφές. Μακάρι επαφές, να είναι, πώς γίνεται στο βολέι, που μία ανακοίνωση πίσω από την άλλη. Πράγματα. Να γίνει απλώς, του κρακρακ. Από τους παραμένοντες αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι θα μείνουν μόνο ο Καλαϊτζίδης, ο Αθανασούλας και ο Τσούκας που έχουν συμβόλαιο. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μόνο αυτοί οι τρεις λες, Ναι, δεν νομίζω ότι θα κρατήσουν κανέναν άλλον παίκτη. Μακάρι στο μπάσκετ να γίνει αυτό που γίνεται και στο βόλεϊ, που είναι του κρακ-κρακ. Δηλαδή, βγάζω τον Μπρούσαλη, βγάζω τον Μούχλια, βγάζω τον άλλο τον Μούχλια και αν μου επιτρέψεις τώρα, θες να συμπληρώσεις κάτι για μπάσκετ να πάμε λίγο βόλεϊ. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για μπάσκετ θα πρέπει να περιμένουμε. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα. Μέσα στην ημέρα, καλά. Στην τις επόμενες ημέρες και ότι ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης πιστεύω ότι μπροστά σε αυτό το
το tour που έκανε ο Θόδωρος Ζακόπουλος με το μυαλό του να γυρίζει σε πολλούς άλλους προπονητές, νομίζω ότι αρχίζει να κατασταλάζει πάλι στο να μείνει ο νυν προπονητής. Αν και ο ένας εκ των βοηθών του, ο δεύτερος βοηθός του που του είχε μείνει από τη συνεργασία με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, από ό,τι ακούω θα γίνει πρώτος προπονητής στη Δόξα Λευκάδας. Ναι, με τις Λευκάδες, με τη Λευκάδα έχουν σχέση, γιατί ήταν εκεί και πριν μάλλον, ε. Τέλος πάντων. Όχι, με τον Κωστόπουλο δεν έχει καμία σχέση ο Χατζηγιάννης. Α, για τον Κωστόπουλο λες. Για τον Κωστόπουλο. Ναι, ναι, όχι, ο δεύτερος βοηθός. Το πρώτος ο Αμυρίδης δεν έχει καμία σχέση. Ο Αμυρίδης νομίζω ήταν στις γυναίκες, δεν ήταν κάποτε. Ο Χατζηγιάννης λοιπόν είναι... Λαμπρόπουλος λέγονταν στις γυναίκες. Λοιπόν, ο Αμυρίδης δεν ήταν στις γυναίκες ποτέ. Δεν ξέρω αν ήταν κάποτε στις γυναίκες. Ο assistant coach που έφερε στην ομάδα ερχόμενος ο... Ξέρω. Λέγεται Αμυρίδης. Απλά τον θυμάμαι τις γυναίκες. Και απλώς κράτησε τον assistant coach του Αλεξανδρή, μπράβο, τον Κωστόπουλο, ως δεύτερο assistant. Μπράβο. Πράγμα το οποίο δεν το κατάλαβα ποτέ. Ακούω πολύ καλά λόγια για το παιδί, ότι είναι πολύ κατηρτισμένος. Ήταν αλλά... και πρώτος προπονητής στον Ηρακλή κάποτε. Στη Β' Εθνική. Σωστά. Στη Β' Εθνική. Και λίγο Α2 Χαρίλα ή όχι. Νομίζω και δεν λίγο Α2. Δεν θυμάμαι αυτό το πράγμα. Πάντως στη Β' Εθνική ήταν... ίσως να ήταν και λίγο στην Α2. Έχει λίγο δίκιο. Α2 πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. Ναι. Πάντως αυτό δεν το κατάλαβα. Το να φεύγει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο φίλος μας ο Κωστόπουλος, να είναι ένας συνεργάτης με κωδικό Περσίας, Τάκης Περσίας, πώς είχε τον Περσία ο Μπάγεβιτς, τον πήγαινε παντού, έτσι και ο Αλεξανδρής, τον έχει γυρίσει Πανιόνιο, Άρη, παντού, Μαρούσι, και να τον κρατάς μετά το διαζύγιο είναι περίπου. Τώρα έδωσες εσύ ωραίο παράδειγμα τώρα. Ναι, Τάκης Περσίας είναι, έτσι είναι ο κωδικός των, των συνεργατών, τεχνικών συνεργατών που λειτουργούν ως παρελκόμενα ενός προπονητή, με την καλή έννοια του όρου που λέμε. Ναι, ήταν λίγο περίεργο. Ακούω ότι θα φύγει και θα πάει στη Δόξα Λευκάδας για πρώτος προπονητής. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Χατζηκυριακίδης τελικά, αν θα παραμείνει. Άντε να δούμε. Άντε ναι, να δούμε. Θα το δούμε. Γιατί θα υπάρχουν, κούρασε τον μπάσκετ. Ήθελε στο βόλεϊ να πας, ναι. Στο βόλεϊ, χάρηκα ιδιαίτερα σήμερα διαβάζοντας την ανακοίνωση του βολεϊκού Ηρακλή για ένα παιδί που το θεωρώ, γιατί ξέρεις ότι παρακολουθώ τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Πάρα πολύ. Που το θεωρώ το, πώς το λέμε εμείς στα ελληνικά, το next best thing, έτσι το λέμε, ή big thing. Πώς το λένε αυτό? Big. Μιλάω για τον αδερφό του Βασίλη του Μούχλια, τον Δημήτρη του Μούχλια, για την ηλικία του στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σαν αυτό. Α, είναι τόσο καλός διαγώνιος, δεν είχα την ευκαιρία να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σαν αυτόν για την ηλικία του. Μιλάμε για ένα παιδί. Δεν είχα την ευκαιρία να στο ρωτήσω πραγματικά. Τον βλέπω σε όλα τα Final Four τα τελευταία 3-4 χρόνια, εννοώ παιδών, εφήβων κτλ. Με Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Εύρο Σουφλίου. Μάλιστα φέτος πήρε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Εύρος Σουφλίου, στους παιδες το πήρε και ήταν ο MVP του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Είναι και μικρούλης, αν κάτι λέει αυτό. Έκλεισε τα 17, οπότε μπορεί να έχει και ανάπτυξη. 17 Μαΐου του 2001, ναι. Ναι, μπορεί να βάλει και άλλους 2-3 πόντους ύψος, να τον βοηθήσει για τη θέση που παίρνει. Η χαρά μου έχει να κάνει όχι με το ότι θα τον δούμε φέτος εξαδάτο να κάνει όργια και να πάμε να πάρουμε τίτλους με τον Πιτσιρικά. Απλά λέω ότι μου αρέσει. Μπράβο, μου αρέσει ότι ο Ηρακλής πάει και βλέπει ένα παιδί που για μένα αυτό το ταλέντο που έχει, στον τρόπο που τελειώνει, στα χτυπήματά του κτλ., στην ηλικία του δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν. Φίλε, και δεν είναι μόνο ταλέντο. Αυτό λέω και εθνική, έτσι. Και στην εθνική. Ναι, αυτό λέω, σκεφτόμουν τις προάλλες και στο θέμα του μπάσκετ. Δηλαδή, παίρνεις τον Δημήτρη τον Μούχλια για βασικό στον εφηβικό για να έχει προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα το παιδί σου καλύπτει και μια θέση στην οποία δεν είχες backup, δηλαδή σου καλύπτει και τη θέση του αναπληρωματικού. Μπορεί να το αποτελέσει, ναι βέβαια. Ναι, όποτε σου χρειαστεί και αν σου χρειαστεί. Το ίδιο και με τον Κωστίκα του μπάσκετ. Το μπάσκετ, ναι.
Είναι από τα καλύτερα παιδιά το, στο 4-5. Το θηρίο αυτό είναι, το ψηλό, ο πολύ. Όχι, όχι, εκείνο είναι 2-17, είναι ακόμα, θέλει πολύ δουλειά. Α, είναι ο άλλος, ναι, είναι ο άλλος. Ναι, ο Κωστίκας λοιπόν που είναι που θεωρείται σούπερ για την ηλικία του, μπορεί να σου φάει και καμιά δωδεκαδίτσα αν παίζεις, παίζοντας την Α2 και να σου καλύψει ένα κενό πέρσι που έλεγες ότι αν δεν παίξει ο Χαριτόπουλος και ο Γεωργάκης έβαζες τον Αγγελακόπουλο, έβαζες ένα τεσάρι ας πούμε. Γιατί να μην έχεις και έναν τρίτο έτσι στο... Παράδειγμα λέω, θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο για προοπτική αυτά τα παιδιά, αλλά σου καλύπτουν και κάποια κενά στο βάθος της ομάδας. Αν πάντως τον Δημήτρη τον Μούχλια, τον MVP του φετινού πρωταθλήματος των παιδών που πήρε, επαναλαμβάνω, Εύρος Σουφλίου του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα, τον ανακοίνωνε μία από τις ομάδες που έχουν πυρηνικά όπλα, θα μας τα είχαν κάνει Zeppelin. Μα ήδη... Τους ξέρεις τους Led Zeppelin. Ναι. Γι' αυτό το θεωρώ επιτυχία το ότι ο Ηρακλής κατάφερε και πήρε αυτό το next big thing του ελληνικού βόλη. Μακάρι το παιδί γερό. Μα ήδη έχω πιστεί ότι ένα παιδάκι που μεταγράφηκε πρόσφατα από τον Πίγασο είναι ο νέος Κλέιτον. Ξέρεις από πού ξεκίνησε στις ακαδημίες και πήρε πανελλήνιο πρωτάθλημα? Από τον Ηρακλή το έλεγε. Μπράβο. Ναι, ο Μπούτος. Μπράβο. Ναι, τον παρουσίασαν τουλάχιστον ως τον νέο. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα, ναι, που να μην έχει αθλητή του Ηρακλή. Δεν υπάρχει. Που να μην έχει τροφοδοτηθεί από τον Ηρακλή. Ναι, καταπληκτική δουλειά. Και αθλητή του Ηρακλή που να έχει πάρει έστω ένα πανελλήνιο παιδών, εφήβων ή οτιδήποτε, ρε παιδί. Δεν υπάρχει. Παντού. Ναι. Παντού, όπου και αν κοιτάξεις. Να σου πω. Και αυτό το παιδάκι ο Δημήτρης ο Μούκλιας, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το διάστημα. Πρέπει κάπου τον διαβάζω ότι πρέπει να είναι με κάποια εθνική τώρα, με την εθνική νέων, κάπου είναι τώρα. Είναι και στην εθνική παιδών και στην εθνική εφήβων. Ναι, απλά δηλαδή τώρα... εφήβων, έχεις δίκιο. Είναι και ο Στέφανος, ναι, ο Νανάς εκεί. Οπότε... Το διάβαζα πρόσφατα και λέω, α, αυτός δεν είναι Βασίλης, άρα δεν είναι του Ηρακλή. Και δεν ήξερα ότι είναι αδελφός του και διάβαζα, ναι, Δημήτρης, ναι, μου. Και ο Βασίλης που ανανέωσε μια χαρά, πώς το λένε, εξέλιξη. Από τους, όταν ο Τζιμάκα στο τέλος της χρονιάς κλάταρε, δεν μπορούσε άλλο να δώσει, μπήκε και έδωσε πνοή το παιδί. Στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ήταν συγκλονιστικός, στη Ρόδο. Δεν το συζητάμε, μπήκε και έδωσε πνοή. Πριν κλείσουμε, μιας και ήρθε ο Dude Γιάννης... Και βέβαια στο Βόλεϊ, ναι, να πούμε ότι πολύ καλά κάνουν που τα διαχειρίζονται έτσι όπως πέρσι τα επικοινωνιακά της ανανεώσεις, αλλά είναι γνωστό της πάση ότι έμεινε η Αγία Τριάδα, έχει μείνει, έχει κλείσει ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης και ο Μπαμπαλιούτας και οι άλλοι δύο είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να τους ανακοινώσει κάποια στιγμή. Πηγαίνοντας μαζί. Σε επίπεδο ανανεώσεων δηλαδή. Θα γίνει, ναι, θα ανακοινώσει. Πολύ καλή δουλειά και σε αυτόν τον τομέα και φέτος. Πηγαίνοντας μαζί στο κλείσιμο, έχω αλλαγή σκυτάλης εδώ απέναντί μου, Γιάννη Ζάτσης, ο Dude, που στεναχωρέθηκε γιατί. Το καγκουρό της ραδιοσκηνοθεσίας. Στεναχωρέθηκε γιατί η Αυστραλία αποκλείστηκε, ρε. Τι να πει και ο Χαρίλας που φύγανε η Ισπανία τους Ρώσους τώρα. Τι να πει και ο Χαρίλας. Η Ισπανία που λένε ότι κούρασε με αυτό το παιχνίδι και τα λοιπά. Δεν κούρασε καθόλου. Τάκα, ναι. Η διαφορά της Ισπανίας, της κανονικής, με την Ισπανία του Μουντιάλου 2018 ήταν πρώτον, αν και δεν είναι, αυτό είναι πτέσμα, ότι είχε μία κούκλα από μπουτίκ κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή δεν ήταν κακός ο τεχέα, απλώς δεν υπήρχε κάτω από το... Ναι. Από τον Κολμπός και το ξαναλέω μετά από μια τέτοια υπέροχη χρονιά στην... Με άλλη ομάδα ξεσκίζεται, ναι. Στη United, ναι. Ναι. Και ναι, στο παιχνίδι με τη Liverpool είχε κάνει και βγάλει άπιαστα πράγματα. Ξεπατώθηκε τώρα, σε μην μου το θυμίζω. Άπιαστα πράγματα. Η διαφορά ποια ήτανε. Είχε μια χαρά διάρη, τριάρη, τεσάρη, πεντάρη, εξάρη, οκτάρη, δεκάρη. Αλλά μέχρι εκεί... Δεν είχε αυτούς που κάνουν την ουσία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το επτάρι, το εντεκάρι και το εννιάρι. Αυτούς που θα σου κάνουν το penetration από τα πλάγια, θα σου κάνουν την μπούκα. Γιάννη, τι θα πει και penetration. Και δεν είχε και τον άνθρωπο που θα αφήσει την μπάλα να αναπαυθεί στο μπλε μάτι. Τελείωσε. Να σου πω penetration. Δεν είχε το Μωράτα, ας πούμε, όπως είχε την προπέρσινη χρονιά του Μωράτα. Ρώτησα τον Γιάννη τι είναι το penetration και μου έκανε χειρονομία.
Ναι, καλά στο εξήγησε, ναι. Λοιπόν, penetration και οι δύο. Να σου κάνει τη δίδυση. Ναι, άκουσε με τώρα, ρε, penetration. Πρέπει να, να κλείσουμε πρώτον. Και... Αν νόμιζα χειρονομία σου έκανε για να σου εξηγήσω τι είναι το penetration. Το penetration μου έκανε τη χειρονομία. Εγώ λέω ότι πρέπει να κλείσουμε. Ναι, για να είμαστε και, θέλω να κλείσουμε κάπως έτσι. Μην φύγεις όμως, μαζί έτσι, να το μοιραστούμε λίγο αυτό. Ναι, ναι. Ναι, περίμενα λίγο. Τι μου λες, Αγκουρέζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι. Φυσικά είμαι. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα? Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι? Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα. Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ, βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Αχ, κύριε Γκρούεζα. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο. Χαρίλαε μου, είμαι του κόμματος. Ναι, δεν υπάρχουν τέτοιοι ηθοποιοί πλέον. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Απίστευτο. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Γελάω τέτοια, δεν που το ακούω και στο ραδιόφωνο χωρίς να έχω εικόνα. Φαντάσου, είναι φοβερό αυτό. Ναι, ναι, είναι εκπληκτικοί οι άνθρωποι. Είναι εκπληκτικοί. Δηλαδή, με την ψυχή τους παίζανε και βέβαια όπως μαρτυρούν όσοι τους γνώριζαν ότι δεν χρειαζόντουσαν και σκηνοθεσία ιδιαίτερα. Τίποτα, τίποτα. Μπαίνανε μέσα και... Σταυρίδης, λέει, του Σταυρίδη, οι περισσότερες ατάκες ήταν δικές του. Δικές του Σταυρίδη. Και του δεν Βέμπου. Ήταν μέσα στο σενάριο. Πιάσαμε λίγο τώρα και τα του κινηματογράφου, αλλά κύριε Υπουργέ μου, κύριε Βασιλιάδη μου, στο Σεπτέμβριο είπαμε θα σας κρίνουμε και τώρα σας κρίνουμε, ήδη σας κρίνουμε. Όχι, μακάρι και ο Βασιλιάδης και όλοι οι Έλληνες πολιτικοί να είχαν το φιλότιμο του κινηματογραφικού Μαυρογιαλούρου. Μακάρι. Γι' αυτό και μακάρι. Άλλωστε ο τίτλος της ταινίας δεν είναι παραπλανητικός. Ο τίτλος της ταινίας είναι καταδεικτικός. Υπάρχει και φιλότιμο. Υπάρχει και φιλότιμο. Βέβαια. Γιατί αναφέρεται σε έναν πολιτικό ο οποίος κατ' εξαίρεση ήταν πραγματικά φιλότιμος ο άνθρωπος. Ναι. Γιατί τον έλεγε και τον άλλον τον υπουργό, τον φίλο του εκεί πέρα. Τον έλεγε, εσύ ρε Αντωνάκη, είσαι σίγουρος ότι στο Υπουργείο σου δεν σου τρώνε χρήματα? Σίγουρος, βέβαια, σίγουρος. Γιατί? Και πώς είσαι σίγουρος? Μελετώ τις αποδείξεις. Α, καλά, να σου δώσω εγώ αποδείξεις. Του φέρε μια απόδειξη με... Ένα πάκο με αποδείξεις, ναι, ναι, που άλλα, ναι, υπέγραφαν και άλλα, ναι, και άλλα ήτανε. Ήτανε οι υπεύθυνες δηλώσεις που έλεγαν ότι με βάζα να πληρώνω απόδειξη με διαφορετικά ποσά. Και σε άλλο πολιτικό, μάλλον, σε πολιτικό, πώς να το πω, για την πολιτική και ο Γκόρτσος, και εκεί είναι πολύ δυνατός, έτσι. Με τον Γκόρτσο. Ναι, εκεί είναι το πώς λειτουργούν οι κομματάρχες. Και ξέρεις, στην ιστορία, καλά, το ένα είναι στην ιστορία του θεάτρου, το άλλο είναι στην ιστορία του κινηματογράφου. Στην ιστορία του κινηματογράφου το μόνο πρόσωπο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά δεν το έχουμε δει ποτέ, να το προσέξετε αυτό που λέω, είναι μια παρατήρηση που έχω κάνει, ναι, είναι ο Γκόρτσος. Ο Γκόρτσος αναφέρεται σε όλη την ταινία και δεν υπάρχει. Και δεν τον έχουμε δει ποτέ. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ούτε προφίλ, ούτε αμφάσιο, τίποτα, δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Γκόρτσος. Και έτσι είναι και ο Γκοντό, στην ταινία περιμένοντας τον Γκοντό που λέμε, έτσι. Αυτή ήταν η ώρα για μπλε. Στην ταινία, στο θεατρικό. Χαρίλα, αυτή ήταν η ώρα είναι για μπλε. Είναι ο τίτλος ο Γκοντό και ο Γκοντό δεν εμφανίζεται ποτέ στο θεατρικό έργο. Αυτά τώρα έτσι για κάτσε να πω εγώ ότι αυτή ήταν η ώρα για μπλε, γιατί ακούει κανένας τώρα όλα αυτά. Ναι, νομίζει κανείς ότι μιλάει ο Μπακουρογιανόπουλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και... Ο μικρός Λουστράκος. Θα τα πούμε σύντομα. Ναι, φίλε. Καλό, ναι, βράδυ. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, μακάρι, να βρουν οι άνθρωποι αυτή η άκρη, μακάρι, στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό πρωτεύει, να έχουμε ανακοινώσεις. Μακάρι, γιατί αυτά τα καλοκαίρια με κουράζουν απίστευτα. Είναι πάρα πολύ κουραστικά τα καλοκαίρια. Απίστευτα. Τα καλοκαίρια, εγώ το είπα, είναι για όποιον έχει 5 φράγκα στην τσέπη και ένα δικό του εξοχικό. Τίποτα από τα δύο δεν έχουμε. Για αυτόν είναι τα καλοκαίρια. Για όποιον έχει να ασχοληθεί με τον Ηρακλή, χειμώνας και πάλι χειμώνας. Τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα παίζει μπαλίτσα. Χειμώνας. Καλό βράδυ, ναι, αδερφέ, ναι, ναι, μου. Να είσαι καλά. Να πέφτουν τα κούτσουρα μέσα στη θερμάστρα. Άντε, φύγε. Γεια. Άντε, σας αφήνω, παιδιά. Χαιρετισμό στο καγκουράκι εκεί πέρα, ναι, δίπλα. Ναι, ναι, σε χαιρετάω. Άντε, γεια. Τσάω. Γιάννη μου, κλείνουμε. Basket City ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρώτα Θεός αύριο 7 και κάτι, με 8 και κάτι ψηλά. Με την ώρα για μπλε, να είστε καλά.